υπάρχουν έρωτες μοιραίοι. Έρωτες που θυμίζουν αρχαία τραγωδία, άλλοι που έμειναν ανολοκλήρωτοι και άλλοι που έμειναν στην ιστορία λόγω του ότι άντεξαν στο χρόνο. Μια τέτοια ιστορία είναι η ιστορία αγάπης ανάμεσα στον Αριστοτέλειο Νάση και τη Μαρία Κάλλας. Γνωρίστηκαν σε μια δεξίωση το 1957. Εκείνος ο διασημότερος Έλληνας και εκείνη η διασημότερη Ελληνίδα. Δύο χρόνια μετά, ο Νάσης, μαζί με τη σύζυγό του Τίνα Λιβανού, προσκάλεσαν την Κάλλας με τον τότε σύζυγό της, Μπατίστα Μπενεγκίνη, στη Θεραμηγό Χριστίνα. Ο έρωτάς τους γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή και δεν δίστασαν να φλερτάρουν μπροστά στα μάτια των σύζυγων τους. Μετά το τέλος της κρουαζιέρας και οι δύο χώρισαν. «Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι γυναίκα», λέει η Κάλλας, ομολογώντας πως με τον Νάση γίνεται θηλυκό παλαιάς κοπής. Του είχε παραδοθεί απόλυτα, αλλά ο Νάσης δεν της άφηνε περιθώρια να νιώσει σιγουριά. Η Τζάκι Κένετι ήταν ο επόμενος στόχος του και η Κάλλας έμαθε τα νέα του γάμου του από την τηλεόραση. Έγινε ερωμένη του και όταν ο Νάσης έφυγε από τη ζωή είπε «Τώρα τελείωσαν όλα για μένα». Τον ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα. Ο πρίγκιπας Κάρολος ερωτεύτηκε παράφορα την Καμίλα όταν ήταν 22 ετών και αυτή η φλόγα δεν έσβησε ποτέ. Ήταν πολύ νέοι, ερωτεύτηκαν τρελά και είχαν μια έντονη σχέση για 18 μήνες. Της έγραφε ερωτικές επιστολές, της μιλούσε στο τηλέφωνο για ώρες, κάθε νύχτα μέχρι το ξημέρωμα. Όταν όμως εκείνος έφυγε για το στρατό για 8 μήνες, γυρίζοντας, τη βρήκε αραβωνιασμένη με άλλον. Ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκε την Νταϊάννα Σπένσερ, την οποία ποτέ δεν ερωτεύτηκε. Μόνο όταν εκείνη πέθανε, κατάφερε να σμίξει με τη γυναίκα που αγαπούσε 34 ολόκληρα χρόνια. And you whispered to those in pain, now you belong to heaven. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα, η μελαγχολική πριγκίπισσα των Βρετανών, έφυγε με τρόπο τραγικό το 1997 δίπλα στον έρωτά της, τον Ντόντι Αλφαγέτ. Δίπλα στον άνθρωπο που την έκανε να ζήσει τη ζωή που μέχρι πρότινος δεν είχε και την έκανε να γελά, σαν ερωτευμένο κορίτσι. Το τέλος τους όμως ήταν αναπόφευκτο. Κανένα από τα παραμύθια του Hollywood δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τη ζωή της εκτιφλωτικά όμορφης Grace Kelly που άφησε τα κινηματογραφικά σετ για το θρόνο του Μονακό. Στις Κάνες γνωρίστηκαν με το πρίγκιπα Ρενιέ και η πρόταση γάμου ήρθε γρήγορα με την προϋπόθεση ότι η Kelly θα άφηνε την υποκριτική. Δέχτηκε και ο υπέρλαμπρος γάμος της γράφτηκε στην ιστορία μαζί με το υπέροχο νηφικό της. Η συνέχεια όμως δεν ήταν λαμπερή, καθώς η Kelly είχε πέσει στην κατάθλιψη λόγω των απιστιών του Ρενιέ. Το 1982 σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ο πρίγκιπας Ρενιέ υπέφερε από το θάνατο της γυναίκας του και δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Αστέρι μου, φεγγάρι μου. Το 1955 ένας μεγάλος έρωτας άρχισε στο Φεστιβάλ των Κανών. Ο επιτυχημένος Αμερικανός σκηνοθέτης, σύζυγος και πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, Ζίλδα Σεν, ερωτεύτηκε στο Πανί και στη ζωή τη Στέλλα, του Μιχάλη Κακογιάννη, την 35χρονη τότε Μελίνα Μερκούρη. Γοητεύτηκε αμέσως από το φλογερό ταπεραμέντο της και τον άκρατο αυθορμητισμό της. Ένα ειδήλιο που κράτησε 40 ολόκληρα χρόνια και μύριζε Ελλάδα. Ένα κορίτσι μ' αρέσει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ σημάδεψαν γενιές και γενιές με τις ταινίες τους και τους κινηματογραφικούς τους έρωτες. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια σχέση μίσους και αντιπάθειας αρχικά που κατέληξε σε μεγάλο έρωτα και έναν τρικυμιώδη γάμο με έντονους καυγάδες, χωρισμούς, επανασυνδέσεις. Και μπορεί το διαζύγιο να ήρθε το 1971, στα μάτια όλων όμως ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια.